η γεωργία στον δρόμο της Ουκρανίας, μαζικές διαδηλώσεις έναντι της Μόσχας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα από Γεωργιανούς στην πρωτεύουσα της χώρας στην Τυφλίδα. Ήδη φαίνεται πως διαδήλωσαν έναντι ενός αμφιλεγόμενου νέου νόμου, ο οποίος και αποσύρθηκε από την κυβέρνηση της χώρας λόγω της μεγάλης αντίδρασης του κόσμου. Ποιος ήταν όμως αυτός ο νόμος, ποιος τον υποστήριξε και ποιος όχι? Μια προσεκτικότερη προσέγγιση της κατάστασης μας δείχνει πως η Γεωργία είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει το μονοπάτι της Ουκρανίας. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία που δείχνουν ότι η Δύση ίσως στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας, Μιχαήλ Σακασβίλη, ο οποίος κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας του πήγαινε κόντρα στην ρωσική ηγεμονία. Οι μαζικές διαδηλώσεις στην Τυφλίδα εναντιώνονταν σε μια χρέωση που ονομάστηκε Foreign Agent, δηλαδή ξένος παράγοντας, και η οποία, εάν περνούσε, θα ανάγκαζε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα της χώρας που λαμβάνουν χρηματοδότηση μεγαλύτερης του 20% από το εξωτερικό να εγγραφούν σε ένα ειδικό ταμείο, στο οποίο θα υπέβαλαν κάθε χρόνο μια ετήσια οικονομική κατάσταση. Εάν δεν το έκαναν, θα λάμβαναν πρόστιμο 9.500 δολαρίων. Το Γεωργιανό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε πράσινο φως στον νόμο, υποστηρίζοντας ότι θα εξέθετε παράγοντες ξένης επιρροής στη χώρα. Οι υποστηρικτές του νόμου αναφέρουν πως και οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια νομοθεσία, την αποκαλούμενη Φάρα. Από την άλλη, οι αρνητές είδαν τον νόμο ως μια προσπάθεια να μιμηθεί η χώρα τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου της Ρωσίας. Επίσης, θεώρησαν την προσπάθεια της κυβέρνησης ένα σημάδι της αυξανόμενης επιρροής της Μόσχας. Επιπλέον, είδαν τον νόμο αυτό ως ένα εμπόδιο στην εισχώρηση της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το αίτημα της Τυφλίδας για ένταξή της στην Ένωση, ωστόσο αρκετοί επίσημοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν τον νόμο αυτό. Η υιοθέτηση αυτού του νόμου περί ξένης επιρροής δεν συμβαδίζει με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η πλειοψηφία των Γεωργιανών θέλει να ενταχθεί, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, μέσω δημοσίευσής του στο Twitter την Τετάρτη. Ο Ταρμπερόφ, ένας Γεωργιανός αθλητικός σχολιαστής που συμμετείχε στον αγώνα, δήλωσε πως σκοπεύει να συνεχίσει να διαδηλώνει όσο χρειαστεί. Ο νόμος είναι ενάντια στους ανθρώπους. Προσπαθούν να μας αποκόψουν από την Δύση και να μας φέρουν πιο κοντά στην Ρωσία. Αλλά το μέλλον μας δεν είναι με την Ρωσία, αυτό είναι ξεκάθαρο, δήλωσε συμπασίγνωστη η δυτική Guardian. Σύμφωνα με την ίδια δημοσίευση, το 85% των Γεωργιανών υποστηρίζουν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.